Μια σειρά παρεμβάσεων που το καθιστούν πρότυπο ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου δέχτηκε τους προηγούμενους μήνες το αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Μέσα από το πρόγραμμα Διασυνοριακές Συνέργειες για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε κτίρια της αστυνομίας πέτυχε να αλλάξει κατηγορία ενεργειακής απόδοσης. Το αστυνομικό Μέγαρο Χανίων με αυτό το έργο το οποίο ολοκληρώνεται αναβαθμίζεται ενεργειακά. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην εξωτερική μόνωση του κτηρίου, στη θερμομόνωσή του, στην αντικατάσταση των παραθύρων και των κουφωμάτων με ενεργειακά αποδοτικά και στην αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης LED. Παράλληλα, δημιουργήθηκε πρότυπο εργαστήριο που περιλαμβάνει επιδεικτικά μοντέλα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως φωτοβολταϊκό πάνελ και ανεμογεννήτρια, καθώς και εξοπλισμό προβολών και μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας του κτηρίου. Δείχνει, για όποιον επισκέπτη έχετε εδώ, δείχνει την εξοικονόμηση ενέργειας η οποία υπάρχει στο κτίριο. Δηλαδή δείχνει σε real time την ενεργειακή κατανάλωση, συγκρίνονται τα στοιχεία αυτά με παλιότερες καταναλώσεις και αυτό είναι και ένα στοιχείο εκπαίδευσης και εξοικείωσης όλων των πολιτών που έχονται στην αστυνομία και καταλαβαίνουν ότι η αστυνομία πλέον έτσι ενθαρρύνει και το κοινωνικό της ρόλο, που είναι μέσα μεταξύ άλλων και η διαφήμιση τέτοιων περιβαλλοντικά ενεργειακών τεχνολογιών. Στο επόμενο πρόγραμμα διασυνοριακών συνεργειών, στο οποίο συμπράττουν η ελληνική και η κυπριακή αστυνομία και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναμένεται να ενταχθούν μικρότερα αστυνομικά τμήματα της Κρήτης. Έχουμε ήδη προεπιλέξει 5 κτίρια, δεν θα σας πω ποια είναι τώρα, από την Κρήτη, με τα οποία κάνουμε προμελέτες για ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή για ενσωμάτωση συστημάτων αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωσης, φωτοβολταϊκά σε σύνδεση με net metering, αντλίες θερμότητας, για να αναβαθμιστεί η ενεργειακή του συμπεριφορά. Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ιντερέγκα Ελλάδα-Κύπρος παρουσιάστηκαν στην τρίτη εταιρική συνάντηση στα Χανιά με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των τριών δικαιούχων της πράξης.